Εργαζόμενοι, εργαζόμενες της Αθήνας, και η σημερινή απεργιακή μάχη εξέφρασε την ισχυρή θέληση των εργαζομένων να μην συμβιβαστούμε με τα λίγα, με την ακρίβεια και τη φτώχεια. Παίρνοντας σκυτάλη από τη μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρι, η σημερινή απεργία κλιμακώνει τον αγώνα μας για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για μια ζωή προστατευμένη από την υπευθετικότητα του κεφαλαίου, το οποίο έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε κρεματόρια. Αυτοί μετράνε κέρδη και εμείς γυρνάμε όλο και λιγότερη σπίτια μας. Από την αρχή του χρόνου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 24 συνάδελφοι, εκ των οποίων 12 στις κατασκευές. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι εξαφανισμένοι και όσοι έλεγχοι γίνονται για τον Θεαθήνε. Εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων, να γίνουν τα μεικτά κλιμάκια των επιτροπών με τα σωματεία. Τα ουσιαστικά μέτρα είναι να σταματήσει η δουλειά ήλιο με ήλιο, να αυξηθεί το μεροκάματο για να φτάνει να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να μην υποχρεωνόμαστε να δουλεύουμε σαν σκλάβοι. Ο Διευθύνων Σύμβολος της κατασκευαστικής εταιρείας ΣΑΒΑΞ δήλωνε προχτές στο φόρουμ των Δελφών ότι θέλουν, λέει, οι ίδιοι εργαζόμενοι να δουλεύουν περισσότερες ώρες και υπερορίες και ο νόμος, λέει, δεν μας αφήνει. Ψάχνουν για σκλάβους, συνάδελφοι. Ας τα αφήσουν αυτά. Το πενθήμερο και το οκτάωρο είναι αδιαπραγμάτευτα. Το μόνο που υπάρχει ως διαπραγμάτευση είναι το οκτάωρο να γίνει εφτάωρο. Κάτι που στη συμβατική οικοδομή έχει γίνει de facto αναγνώρισή του. Αυτό που απαιτούμε είναι να αυξηθούν τα μεροκάματα, να γίνει υποχρεωτική η σύμβασή μας στον κλάδο των κατασκευών. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτοί που μας τσακίζουν τη ζωή με την ακρίβεια και την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς είναι οι ίδιοι που μας θέλουν να περασπιστούμε τα κέρδη τους, τα ματωμένα κέρδη τους από το αίμα των λαών. Βαφτίζουν μάλιστα και πατριωτικό καθήκον την εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή των λαών. Από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι την Ουκρανία, η συμμαχία των υπεριαλιστών ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης σπέρνει το θάνατο, ξεριζωμό και πείνα. Με πιο άθλια και ντροπιαστική για την ανθρώπινη ύπαρξη τη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η χώρα μας είναι άμεσα εμπλεκόμενη και στους δύο εξελισσόμενους υπεριαλιστικούς πολέμους. Η κυβέρνηση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες. Είναι συμβεοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή και έχει τη στήριξη και την αβάντα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και του Βελόπουλου. Και από αυτό το βήμα διατανώνουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς και απαιτούμε να επιστρέψει πίσω η φρεγάτα Ίδρα και η πυροβολαρχία των Πάτριων, κάθε στρατιώτης μονάδας που είναι εκτός συνόρων. Να σταματήσουμε να συμβάλλουμε στο μακελιό με όπλα και πυρομαχικά, στηρίζοντας την αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι στην Ουκρανία και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου. Εμείς δεν πολεμάμε για ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πολεμάμε για τα κέρδη των εφοπλιστών. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Συμμετέχουμε, συνάδελφοι, την Κυριακή στις 21 Απρίλη στη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Συνεπείς, όλοι μας στις αρχές και τις αξίες του ταξικού κινήματος και του προλεταριακού διαθυσμού, το ΠΑΜΕ επισκέπτεται το Σαββατοκύριακο το Βελιγράδι, 25 χρόνια μετά από την υπεριαλιστική επέμβαση και το διαμέρισμα της Ιουγκοσλαβίας. Διαδηλώνουμε στη γέφυρα Νόβι Σαντ σύμβολο αντίστασης απέναντι στην ατοϊκή βαρβαρότητα. Γιατί 75 χρόνια ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πολέμοι
και όχι οι ιεροί συμμάχοι μας λένε τα αριστερά φερέμονα των Αμερικανών εντοικών. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η σημερινή επιτυχία της απεργίας, πέραν από την απάντηση που δίνει στην εργοδοσία και την κυβέρνηση ότι δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα, ότι απαιτούμε αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις τις οποίες θα τις κερδίσουμε με τον αγώνα μας στον δρόμο, δίνουμε απάντηση και στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, στις ηγεσίες ΑΔΔ και της ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι σε μοιρασμένους ρόλους προσπαθούν με κάθε τρόπο να υπονομεύσουν την οργανωμένη μαζική κινητοποίηση των εργατών, εξυπηρετώντας αυτό ακριβώς που τους προσάπτουμε, την εργοδοσία και το κράτος. Η απάντησή τους, η απάντηση στους συνδικαλιστές ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, δίνεται σήμερα με δεκάδες ομοσποδίες και σωματεία στο δημόσιο τομέα που απεργούν κόντρα στην απεργοσπαστική απόφαση της ΑΔΔ, όπως δόθηκε και στις 28 Φλεβάρι, που για πολλωστή φορά έγινε πανελλαδική απεργία χωρίς απόφαση της θλιβερής ηγεσίας ΓΕΣΕΕ. Όλοι αυτοί, κυβέρνηση, κόμματα της πλουτοκρατίας, εργατοπατέρες, βάζουν πλάτη στην εκμετάλλευση και στη φτώχεια, λένε στον κόσμο να μην αγωνιστεί, να υποταχθεί στη χαμοζωή. Απειλούν και διώκουν όποιον αγωνίζεται και κλιμακώνουν την καταστολή. Το σύστημά τους δείχνει τη βαρβαρότητά του και γίνεται πια κατανοητό από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, ότι η ανάπτυξή τους δεν έχει καμιά σχέση με την ευημερία μας. Αντιθέτως, βλέπουμε τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Στην κρίση κάναμε 5-10 μεροκάματα το μήνα και προσπαθούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Και τώρα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα λεφτά τελειώνουν πριν ακόμα έρθουν στην τσέπη μας. Δεν πάει άλλο. Απαιτούμε αυξήσεις στους μισθούς μας, συλλογικές συμβάσεις. Ξέρουμε ότι για να κατακτηθούν χρειάζεται οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, σχέδιο διεκδίκησης και αλληλεγγύη. Παράδειγμα πρέπει να γίνει η προσπάθεια συναδέρφων που με εμπιστοσύνη στα σωματεία τους και νέο αγώνα υπέγραψαν επιχειρησιακές συμβάσεις στο Μέταλλο, στο Μετρό, στα Γιάννα, από το σωματείο στο εργοστάσιο που βγάζει το Σαγόρι, όπου δίνουν μάχη ενάντια στο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση για δουλειά 7 ώρες την εβδομάδα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 12 ώρα. Όπως κάνουν και οι συνάδελφοι μας φυσικά στη Λάρκο. Με οργάνωση και αγώνα μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Μια σειρά ομοσποδίες μπαίνουν στη μάχη για σκλαδικές συμβάσεις. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να υπογραφούν συμβάσεις που να προστατεύουν τους εργαζομένους από τη λέλαπα του πληθωρισμού, αλλά και, από τα, και με θεσμικά αιτήματα που να έχουν να κάνουν με το ωράριο, τα διαλύματα, τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Εργαζόμενοι της Αθήνας, η ίδρυση του σωματείου στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης είναι ένα πρώτο βήμα για να μην γίνει το ελληνικό Κατάρ όσον αφορά φυσικά τα εργοδοτικά εγκλήματα. Από την πρώτη στιγμή η εργοδοσία στοχοποίησε πρωτοπόρους συνάδελφους. Επιχείρησε να προχωρήσει σε 5 απολύσεις συναδέλφων που είχαν υπογράψει για τη δημιουργία του σωματείου. Φυσικά δεν διανώθηκαν να προχωρήσουν, όχι γιατί ο νόμος μας προστατεύει, αλλά γιατί όλοι οι συνάδελφοι στο έργο ήταν έτοιμοι να αφήσουν τα σκερπάνια, τα νιάλιες, χειριστήρια για να μας υπερασπιστούν. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Η ικανοποίηση των συναδέρφων με την ανακοίνωση της δημιουργίας του σωματείου, το προχωράτε και είμαστε όλοι μαζί. Οι μαζικές εγγραφές στην πρώτη εξόρμηση από συνάδελφους όλων των εθνικοτήτων είναι οι πρώτες μας νίκες. Συνεχίζουμε κάθε μέρα τη μαζική εγγραφή συναδέρφων, την προσπάθεια να φτάσουμε σε όλους. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απεργίας που συνεχίζεται μέχρι το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ο επόμενος μεγάλος σταθμός του αγώνα μας είναι η Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης.
η πρωτομαγιά είναι η οποία είναι απεργία και όχι αργία. Και θα πραγματοποιηθεί κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση 1η Μάη. Η κυβέρνηση σας κάνει ό,τι θέλει με την αργία. Εμείς την Τετάρτη 1η Μάη απεργούμε. Μέχρι τότε μπορούμε να φτάσουμε και να μετρήσουμε ακόμα οι περισσότερες υπογραφές συμβάσεων, τη δημιουργία νέων σωματείων, περισσότερες νέες εγγραφές στο σωματεία. Οργανώνουμε την πάλη σε κάθε κλάδο δουλειάς. Κανείς μόνος του απέναντι στο κράτος και αφεντικά. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε μαζικά στον εργατικό λαϊκό αγώνα δρόμου που είναι αφιερωμένο στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά στους 44. Πέρασαν 80 χρόνια από αυτό το έγκλημα. Από τη δολοφονία, όπως πέρασαν και 100 χρόνια από τη δολοφονία του Παρασκευαΐδη, του πρώτου τιμημένου εργάτη σε διαδήλωση πρωτομαγιάς της χώρας μας, δολοφονημένος από το αστικό κράτος, εδώ πιο κάτω στην πλατεία Κοντζιά, σήμερα Εθνικής Αντίστασης. Η θυσία τους φωτίζει τους αγώνες μας, δείχνει τη διέξοδο και την προοπτική της πάλης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια. Δίνουμε ραντεβού την Πρωτομαγιά στην απεργιακή συγκέντρωση των Συνδικάτων Σύνταγμα 10.30 το πρωί. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.